Στο Παλαμίδι, το Βουλευτικό και την Πλατεία Αγίου Γεωργίου, στο Ναύπλιο, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του 19ου Φεστιβάλ Ναυπλίου Κλασικής Μουσικής. Είμαι πολύ ευτυχής γιατί το 19ο φεστιβάλ εξελίσσεται σε πολύ μεγάλη επιτυχία παρόλα τα προβλήματα που είχα ανακοινώσει και είχα ανακοινώσει και ο Δήμαρχος επίσης, τα οικονομικά προβλήματα που είχαμε φέτος. Μέχρι τώρα η προσέλευση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οι καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν δώσαν το καλύτερό τους εαυτό. Η απόψινή συναυλία με την Κάτια Πάσχου, τον διάσημο Δημήτρη Καβράκο και τον Δημήτρη Γιάκα στο πιάνο είναι μία από τις εξαιρετικές συναυλίες του 19ου Φεστιβάλ Ναυπλίου. Και από αύριο αρχίζει και το πολωνικό τριήμερο με εξαιρετικούς καλλιτέχνες, όπως ένα πολύ γνωστό κουαρτέτο από την Βαρσοβία και έναν πολύ διάσημο πιανίστα, ο οποίος είναι βραβείο του φεστιβάλ του διαγωνισμού Σοπέν και θα ερμηνεύσει δύο φορές, αύριο μαζί με έναν εξαιρετικό τσελίστα, επίσης Πολωνό, και το Σάββατο θα κάνει ένα ρεστάλ με αποκλειστικά έργα Σοπέν. Και πραγματικά νομίζω ότι τελικά αυτό το φεστιβάλ έδειξε ότι καμιά φορά όταν συσπυρώνονται οι δυνάμεις, όταν όλοι ανασηκώνουν τα μανίκια τους, μπορεί να βγάλουν ένα πάρα πολύ ωραίο, κάτι πολύ δυνατό και κάτι που έχει περάσει νομίζω και στον κόσμο, στον Ναύπλιο. Τον κόσμο του Ναυπλίου το βλέπω ότι έρχεται με μεγάλη διάθεση να παρακολουθήσει, να ακούσει τις συναυλίες, ίσως και να ξεχάσει και τα προβλήματα που περνάει η χώρα μας αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη στήριξη για το φεστιβάλ που, αν και είχαν ακουστεί ορισμένες φωνές πριν από καιρό, ξέρω εγώ, ίσως να μην γίνει κλπ. Τελικά ήταν κασάνδρες που αποδείχτηκαν, μάλλον ότι δεν ανταποκρίνοντας στην πραγματικότητα του Ναυπλίου. Μια πολύ συγκινητική κίνηση που έγινε από συμπολίτες του Ναυπλίου είναι ότι ορισμένοι εστιάτορες προσφέρθηκαν να δίνουν δωρεάν τα δείπνα σε καλλιτέχνες. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε εκτιμήσει πάρα πολύ, το έχουμε συζητήσει και με πολλούς συναδέλφους σας δημοσιογράφους στην Αθήνα και είναι κάτι που θα γραφεί και θα υποθεί πάρα πολύ. Το φεστιβάλ μας συνεχίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία, με μεγάλη προσέλευση του κόσμου.
Είναι χαρά μας που βλέπουμε το κοινό της πόλης αλλά και τους επισκέπτες, αυτούς που έχουν έρθει ειδικώς για να παρουσιάσουν, να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις μας, να τιμάνε αυτή την προσπάθεια του Δήμου και του καλλιτεχνικού μας διευθυντή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί μέσα σε αυτή την εποχή της κρίσης ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσουμε το φεστιβάλ στο επίπεδο που το αξίζει και πραγματικά δεν έγινε καμία έκπτωση από πλευράς ποιότητας και διοργάνωσης. Και αυτό φαίνεται άλλωστε από την προσέλευση του κόσμου. Χαιρόμαστε να βλέπουμε ακόμα και όρθιους να παρακολουθούν τις εκδηλώσεις. Θέλω να τονίσω ότι μεγάλη επιτυχία φέτος έχει και η παράλληλη εκδήλωση, η έκθεση του φωτογράφου του Φρέντ Μπασονά που γίνεται στο εκθεσιακό κέντρο της Alpha Bank και η οποία έχει τύχει μέχρι τώρα εξαιρετικών σχολείων και η οποία θα μείνει αρκετούς μήνες βεβαίως στην πόλη μας και που δεν πρέπει να χάσει κανείς, διότι είναι μια καταγραφή της Ελλάδος αρχές του 20ου αιώνα, πριν από 110 χρόνια περίπου, μοναδική που δεν έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε. Να ευχαριστήσω και πάλι το κοινό που με την παρουσία του βοηθά τόσο πολύ την προσπάθεια του Δήμου μας και των καλλιτεχνών.